φιαβό σου. Επειδή λοιπόν είπε το πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, ασχολήθηκε και μαζί τη και έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook η κυρία Άντζη Σαμίου, που αφού του καταλογίζει διάφορα και του λέει. Περίμενε. Πρώτο έγραψε η Σαμίου κάτι για το τραγούδι. Ναι, βεβαίω. Και τη απάντησε μετά ο Δάντη. Ναι, γιατί λέει στο ραδιόφωνο να ασχολείται μαζί μου που έχει πει το χαμηλά, πιο χαμηλά. Λέει, θα πει για μένα η Σαμίου που λέει. Είπε το χαμηλά. Εκεί που και εγώ με πολύ. Εκεί που και εγώ με πολύ, θέλω να νιώσω το δούμε τι απάντησε μετά η Σαμίου. Η Βόσου έχει Facebook. Η Βόσου έγραψε, όχι μάλλον δήλωσε, αλλά δεν το συνέχισε μετά η Σοφία Βόσου. Πάλι καλά. Δεν το συνέχισε. Ωραία. Λοιπόν, μέσα στα άλλα που του είπε λοιπόν, λέει, είδες, δεν ασχολήθηκε μαζί σου η Μαρινέλα και, και η Αλεξίου και ο Πάριος που θα ήθελες μάλλον, καταλήγει λέγοντας. Τα δικά σου λάθη δεν δικαιολογούνται από απειρία και άγνοια, όπως ήταν τα δικά της και ήταν πολύ νέα. Δεν θα τα καλύψεις ξεθάβοντας τα λάθη των άλλων και η τέχνη που εκπροσωπείς δεν είναι δίκαιο να σέρνεται στη λάσπη με βρωμοκουβέντες. Αγαπάμε τον καλλιτέχνη Χριστοδάντη, γι' αυτό τα λέμε. Και το τελειώνω εδώ, γιατί σε παράθυρα δεν θα βγω να πάρω θέση και βαριέμαι τόσο πολύ, ρε Χρήστο. Ιστερόγραφο. Διάβασα πρόσφατα πως κάποιος έσφαξε τη γυναίκα του από ζήλια. Και ήρθε αυτόματα το νέο σου σλόγγαν στο μυαλό μου. Τι καλά να προωθούσαμε, την αγάπη αντί το μίσο στον κόσμο, Χρήστο μου. Έλα, παιδιά. Αχ, παιδιά, ότι ακούει ο κόσμο το τραγούδι του Χρήστου και τρέχει και σκοτώνει του άλλου. Δηλαδή, λίγο λέει κρίση. Είπαμε, εκεί που έχουμε δίκιο το χάνουμε. Έλα, ρε, παιδιά, τώρα, ναι, τώρα όντω. Υπερβολή το δεύτερο. Τι υπερβολή να φάνε από τη μύτα. Ό,τι να είναι. Εντάξει. Μίλησε και για αυτήν, λέει, το πρώτο κομμάτι. Στο δεύτερο, εντάξει, υπάρχει αυτή η υπερβολή. Όταν λέει ότι έκανε σε μια επιλογή. Θα καθίσει να δει τι έχω κάνει εγώ στο παρελθόν ή όχι. Δεν έχει λογική αυτό. Ναι, απλά αυτή η Άντζη Σαμίου έχει το ξέρει. Κινδύνου του ξεκίνημα καριέρα. Και το παραδέχεται ότι ήταν ένα λάθος. Καλά, και δεν συγκρίνεται με τώρα το πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Καλά, όχι, όχι, να σου πω, Ισαμέ, έχει πει και ωραία τραγούδια. Μια μέρα μακριά είναι το αύριο, έχει πει ωραία κομμάτια. Τα πρώτα συγκρίνεται αυτό με το μπίψε μισό. Μα γιατί να μπούμε στη λογική να συγκρίνουμε τώρα. Επειδή το συγκρίνει ο ίδιος ο δημιουργός. Λοιπόν, προχωράμε. Πού προχωράμε, πάμε πίσω στο Mr. Grill. Ήρθε ο Mr. Grill πάλι, Φεούλα. Ήρθε και θα ψήσουμε τέλεια. Συνεχίζονται και μου έρχονται μηνύματα. Τι θα κάνω, με ονόματα. Βγαίνει η λίστα. Το 21 μεγάλο, έγινε 31. Να μιλήσουν. Έγινε 31. Τίποτα δεν θα πω.